πάω σε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ ως ιδέα και ως επίσκεψη, γιατί έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή να έχουμε εδώ στα γραφεία του Ομίλου της Κρήτη TV τους μαθητές από το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό σχολείο Ηρακλείου και το γυμνάσιο και το λύκειο, και μέσα στο στούντιο το 984 να έχουμε την επίσκεψη του υποδιευθυντή του σχολείου, μίας εκπαιδευτικού, όπως επίσης και δύο μαθητών, της Χαράς και του Αντώνη. Χαρά και Αντώνη, με σας ξεκινώ και σας λέω καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Τι κάνετε? Καλά. Να ακούσουμε και τον Αντώνη. Πώς είσαι, Αντώνη? Μια χαρά, ευχαριστώ. Μπράβο, χαίρομαι για σας. Και βέβαια την εδώ κυρία Αναστασία Μπιτζηλαίου, το δικό μας τον άνθρωπο, η οποία θα μας πει δύο κουβέντες αναφορικά με αυτή την επισκεψία. Αναστασία, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Για μας είναι μεγάλη χαρά, Αγγέλα μου, γιατί υποδεχόμαστε τα σχολεία του Ηρακλείου μας, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια. Μαθαίνουν τον κόσμο μας. Καθημερινά. Το δημιουργικό κόσμο της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, και να ξέρεις, όλα τα παιδιά εντυπωσιάζονται πάρα πολύ από τα πλατό μας, από τα στούντιό μας. Και σήμερα τα δικά μας τα παιδιά, αυτά που έχουν έρθει από το ειδικό γυμνάσιο και λύκειο του νομού Ηρακλείου, θα εντυπωσιαστούν, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά ξεκινάμε μαζί σου με το ραδιόφωνο, γιατί τα παιδιά μας είχαν την ιδέα να κάνουν κάποιες δηλώσεις για σένα και για τους ακροατές σου, Αγγέλα μου. Και βέβαια θα τους ακούσουμε, και είναι πάντα πολύ μεγάλη τιμή να έρχονται εδώ κοντά μας μαθητές, διότι με τα παιδιά λίγο πολύ λειτουργούμε και σαν επαγγελματικός προσανατολισμός. Βλέπουν και το τι γίνεται, πώς γίνεται, πώς βγαίνει μια εκπομπή, βλέπουν όλα αυτά τα μέσα τα οποία υπάρχουν. Νομίζω, κύριε Πατερόπουλε, ότι κάπως έτσι λειτουργείτε και εσείς, διοργανώνοντας αυτές τις επισκέψεις, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι εκπαιδευτική εκδρομή μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε την κυρία Δουλγεράκη και την κυρία Μπιτζηλαίου που μιλήσαμε μαζί. Τη γνωρίζουμε και από την τηλεόραση του Κρήτη TV, την τεχνικό μας. Την κυρία Δασκαλάκη. Την κυρία Δασκαλάκη, ναι, καλώς σας βρήκαμε. Ναι, είμαι ο υποδιευθυντής του ΕΝΕΓΙΛ. ΕΝΕΓΙΛ, όπως είπατε, είναι ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Ηρακλείου. Κινείται όπως όλα τα σχολεία και της γενικής παιδείας. Κάνουμε πολλές εκδηλώσεις, επισκέψεις σε διάφορους χώρους. Μας τα χάλασε βέβαια ο κορονοϊός και έτσι χάσαμε πολλές. Είναι η αλήθεια, ναι, να λέγεται. Ναι. Και τώρα που ανοίξαμε πάλι, συνεχίζουμε. Λειτουργούν ούτως ή άλλως αυτές οι επισκέψεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πάντα για να διευρύνουν τις γνώσεις στα παιδιά. Ακριβώς. Και για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Και κοινωνικοποίηση. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και βέβαια κοντά μας είναι και η κυρία Πανωρέα Χριστογιάννη, η οποία είναι εκπαιδευτικός. Να σας καλημερίσω και, και εσάς, να σας πω καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, διοργανώνοντας όλο αυτό το πλαίσιο επισκεψιμότητας σε σχολεία, εκδρομές κλπ., πώς το καταγράφετε με την βοήθεια των παιδιών? Ποιος είναι δηλαδή ο στόχος? Ο στόχος είναι τα παιδιά να ανοιχτούν, να βρουν, να ανοίξουν προς την κοινωνία, να μην φοβούνται, να μην ντρέπονται, να λένε τη γνώμη τους ελεύθερα. Τα ερεθίσματα τα οποία παίρνουν είναι σημαντικά και δεν πρέπει να περιορίζονται στους στενούς χώρους του σχολείου και της αυλής. Το βασικό κίνητρο είναι αυτό. Τα παιδιά να βγουν προς τα έξω και να ελευθερωθούν. Το μεγάλο ζητούμενο, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πάντα η αρρωγή της κοινωνίας και όλων των φορέων πάνω σε αυτό, έτσι, κύριε υποδιευθυντά? Ναι, βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο εισπράτετε εσείς, δηλαδή αυτή η αποδοχή, η κοινωνικοποίηση, η βοήθεια για να φτάσετε σε εκείνο το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμείτε? Βεβαίως. Υπάρχει μεγάλη αλλαγή όταν γίνουν αυτά, και έχουμε πραγματικά και τη βοήθεια όλων των φορέων όταν χρειαστεί. Το εισπράττουμε μέσα στην τάξη, μέσα στο σχολείο. Τα παιδιά είναι πιο ήρεμα, πιο κοινωνικά, μας φέρονται καλύτερα και υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση.
mm-hmm. μαθητού και καθηγητή. Αλλά κυρίως νομίζω είναι το θάρρος και ο σεβασμός τον ίδιο του στον εαυτό. Ακριβώς, τουλάχιστον έτσι ακριβώς. Το αντιλαμβάνομαι. Ανεβαίνει η αυτοεκτίμηση πάρα πολύ. Να πάμε σε εκείνο το μήνυμα που και η Χαρά και ο Αντώνης θέλουν να μας μεταφέρουν. Όταν βρέχει τη βροχή τη λέμε βροχή. Όταν χιονίζει το χιόνι το λέμε χιόνι. Την πραγματικότητα πώς πρέπει να την ονομάσουμε για να καταπιαστούμε με αυτή? Η πραγματικότητα στην εκπαίδευση, στην υγεία, στις συγκοινωνίες αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες στη χώρα μας. Ωστόσο οφείλουμε να δούμε με θάρρος και με εντιμότητα και να καταπιαστούμε γνήσια με αυτήν. Αυτό ευχόμαστε για το μέλλον. Οι μαθητές του Ενεγίλ Ηρακλείου Κρήτης. Καλή δύναμη και καλή σαρακοστή. Μπράβο βρε παιδιά. Και στη Χαρά. Και καλή δύναμη. Και τα παιδιά έξω χειροκροτούν και οι μαθητές τους. Πόσοι είναι απ' έξω, πόσα παιδιά είναι απ' έξω, πόσοι μαθητές? Είμαστε περίπου συνολικά με τους καθηγητές 60 άτομα, γύρω 42-43 άτομα. Ναι. Το υπόλοιπο σχολείο βέβαια πηγαίνει κάπου αλλού. Πηγαίνει προς τα πεζά εκεί, άλλη εκπαιδευτική εκδρομή με τα τρόφιμα, με την εινοποίηση κλπ. Μάλιστα. Έχουν μια άλλη... Αυτό το μήνυμα που πέρασαν σήμερα τα παιδιά και έχει επιλεχθεί, νομίζω ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Είναι τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, ρε παιδιά, όταν χιονίζει το λέμε χιόνι. Ναι, ρε παιδιά, όταν βρέχει το λέμε βροχή. Και έχει απόλυτο δίκιο και η Χαρά και ο Αντώνης. Αλλά από την άλλη, όταν μιλάμε για την πραγματικότητά μας, πώς την ευχή την ονομάζουμε αυτή την πραγματικότητα με αυτά που έχουμε και για την υγεία μας και για τα σχολεία μας και για όλα τα υπόλοιπα, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Τι τους απαντάτε εσείς ως δάσκαλος, τι τους απαντάει η κυρία Χριστογιάννη ως δασκάλα τους? Θέλει διπλωματία εδώ πέρα, γιατί πρέπει να το πεις με τον κατάλληλο τρόπο, γιατί μπορεί να κάνεις και ζημιά. Δηλαδή δεν μπορείς να αρχίζεις να πετάς λάσπη από εδώ και από εκεί. Θέλει με έντεχνο τρόπο να το πεις ότι κάποιοι μας βάλανε σε μνημόνια, είναι η εποχή δύσκολη και λοιπά, και να μπουν στο πνεύμα όχι με ένα επαναστατικό τρόπο φυσικά, αλλά κατά κάποιο τρόπο να γίνουν υπεύθυνα άτομα, γιατί κάποιοι ίσως ανεύθυνοι έφεραν τη χώρα εδώ πέρα και γι' αυτό παρατηρούνται όλα αυτά. Όταν ζεις μέσα σε αυτή την πραγματικότητα τη δύσκολη, κυρία Χριστογιάννη, όταν δεν ξέρεις αυτή την πραγματικότητα πώς πραγματικά να την ονομάσεις, να τη μεταφράσεις, όταν ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει τη δύσκολη πραγματικότητα μέσα από το σπίτι του, αλλά έρχεστε εσείς σαν εκπαιδευτικός να την αντιμετωπίσετε μέσα στο σχολείο, που είναι εκείνος ο χώρος που ένα παιδί, ένας μαθητής θα εξωτερικεύσει όλα αυτά τα δύσκολα συναισθήματα. Αναρωτιέμαι αυτή η πραγματικότητα πόσο δύσκολα μπορεί να ονομαστεί ως πραγματικότητα της καθημερινότητάς τους και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αναρωτιέμαι. Είναι αλήθεια ότι δεν το κρύβομαι βέβαια. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στα παιδιά, τα κοιτάζομαι στα μάτια, γιατί έχουμε ευθύνη γι' αυτό, και όταν φύγουμε από την εκπαίδευση θέλουμε να έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας ότι προσφέραμε όχι μόνο γνώσεις αλλά και παιδαγωγικά γαλουχίσαμε κάποιους ανθρώπους στην κοινωνία που θα είναι μεθαύριο αυτοί οι υπεύθυνοι για τα υπόλοιπα. Κυρία Χριστογιάννη, περιμένω την απάντηση και τη δική σας. Στο σχολείο λειτουργεί ως ένα ασφαλές καταφύγιο για τα παιδιά. Με αυτή την έννοια, αφού νιώθουν ασφαλείς, εξασφαλιστεί αυτή η ασφάλεια, μπορούν να έρθουν να μας πούν την πραγματικότητα που τους αβασανίζει. Και θα είμαστε εκεί δίπλα τους. Είναι δύσκολη πραγματικότητα, οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε, και μέσα στο σχολείο οι μαθητές είναι ελεύθεροι να μιλήσουν για ό,τι τους συμβαίνει. Το έχουμε χτίσει αυτό, και όλοι οι συνάδελφοι, και το βοηθητικό προσωπικό και το επιστημονικό προσωπικό και το εκπαιδευτικό, με την καθοδήγηση και της διεύθυνσης. Η ασφάλεια είναι το κύριο για τα παιδιά. Και αν δεν νιώθεις ασφαλής, δεν μπορείς να πεις αυτό που σου συμβαίνει, δεν μπορείς να πεις την πραγματικότητά σου, να την ονομάσεις και να την λύσεις, βελτιώσεις, διορθώσεις. Αυτό έχω. Το σημαντικό αυτό θέλω να προσθέσω είναι ότι το έχουμε καταφέρει αυτό που λέει η συνάδελφος, η συναδέλφισσα,
ότι έχουν εμπιστοσύνη σε εμάς τα παιδιά και μας λένε τα προβλήματά τους με την προσωπικότητά μας, τα πλησιάζουμε περισσότερο από τη γενική παιδεία. Και επίσης η δομή ενός ειδικού σχολείου, ξέρετε ότι είναι, πλαισιώνεται από λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Είναι μια άλλη δομή, εντελώς διαφορετική από τη γενική παιδεία, που βέβαια πιστεύω ότι και η γενική παιδεία έπρεπε να έχει τους ψυχολόγους, τους κοινωνιολόγους κλπ. Διότι και εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Αν μαθησιακά βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο, αυτό δεν λέει τίποτα. Και βλέπουμε τόσα προβλήματα όταν πάμε στα νοσοκομεία, στους δρόμους. Κύριε Παντερόπουλε, να ξέρατε τι κουβέντες τώρα και τι κεφάλαια ανοίγεται. Μεγάλο. Που θα έπρεπε να τα είχε ανοίξει η ίδια η πολιτεία αυτά τα κεφάλαια, να τα συζητάει και να μην σε βλέπει απλά σαν ένα κομμάτι εξεταστικό, στενά των πανελληνίων εξετάσεων, και να σε πάει παρακάτω και να σου δίνει εκείνη τη δυνατότητα να αποκτάς πολλά πράγματα, πολλές γνώσεις μέσα από αυτό το σχολείο. Γιατί το σχολείο, είμαι της άποψης, ίσως λόγω ηλικίας, αλλά είμαι της άποψης ότι πραγματικά σε γαλουχεί και σου δίνει και εκείνα τα βήματα να προχωρήσεις και να πας παρακάτω. Όταν ζήσεις και εργαστείς μέσα στο ειδικό σχολείο, φεύγει ο ψευτοεγωισμός που υπάρχει στην κοινωνία απ' έξω. Νομίζω και για τον εαυτό μου, αν θέλετε να μιλήσω, έχω νιώσει ότι έχω βάλει τον εαυτό μου σε πιο καλά πλαίσια. Είμαι ο πρώτος που μπήκα στο ειδικό για να βοηθήσω. Με παρακάλεσα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την ίδρυση του σχολείου πριν 16 χρόνια. Είμαι δηλαδή 16 χρόνια στην ειδική αγωγή. Οι ειδικοί λένε 5 χρόνια πρέπει να καθίσεις. Και επίσης σε 3,5 μήνες φεύγω ολοκληρωτικά. Βγαίνω για σύνταξη και με... Ναι, ένα λεπτό. Περιμένουμε. Ναι. Και νιώθω υπερηφανός και συγκινημένος που πέρασα από αυτή τη δομή, άνθρωπος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και από τη Γενική Παιδεία. Νομίζω ότι τον αγώνα των καλών ηγώνισμε, που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, εγώ για αρχή θέλω να ευχαριστήσω και τη Χαρά και τον Αντώνη. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που βρίσκονται έξω. Θέλετε κάτι να πείτε όμως εσείς, κυρία Πανωρέα? Κάτι τελευταίο, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για το σχολείο: το κτίριο. Στεγαζόμαστε ακόμα σε κοντέινερ, με μια μικρή αυλή, μια μπασκέτα, σε όλες τις αναφορές. Μέχρι και οι κουρτίνες είναι σκισμένες. Θα μου πείτε, οι κουρτίνες κάνουν τη διαφορά? Όχι. Αγιάννης Χωστός, Αγιάννης Χωστός. Είναι όμως ένα παράδειγμα παραμέλησης και εγκατάλειψης. Θέλουμε κτίριο. Μακάρι να τα ακούνε. Μακάρι να τα ακούνε εκείνοι που πρέπει να ακούνε αυτές τις αναφορές σας. Όταν ακούς ότι βρίσκονται τα παιδιά σε κοντέινερς, σκισμένες κουρτίνες και όλα τα υπόλοιπα, αλήθεια δεν έχω τι να, θέρμανση. Τι να πω. Θέρμανση. Δεν ξέρω τι να πω, κυρία Χριστογιάννη. Δεν ξέρω τι να πω, κύριε Πατερόπουλα. Τα ωραιοποίησα λίγο, είμαι της αισιοδοξίας εγώ, και τα ωραιοποιώ λιγάκι. Και η διευθύντριά μας. Ορίστε, ελάτε. Εδώ πέρα. Ήθελα να σας πω, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο, χειροκροτούν απ' έξω. Χειροκροτούν και τα παιδιά. Ορίστε. Σακελάρη Ελένη. Η κυρία. Σακελάρη Ελένη. Ωραία, σας ακούμε. Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Είναι ιδιαίτερη τιμή και πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μας, τους εκπαιδευτικούς, όλους τους μαθητές μας, που ερχόμαστε κι εμείς εδώ. Πραγματικά είναι μεγάλη μας τιμή. Νιώθουμε πάρα πολύ χαρά, πολύ συγκίνηση. Καταρχήν, μόλις μπήκαμε μέσα στο κτίριο, είπαμε Παναγία που μπήκαμε. Που είμαστε, που ερχόμαστε. Ξέρετε, η πραγματικότητα τι είναι... Σας φοβίζει, τι σας φόβησε δηλαδή και το λέτε έτσι? Οι συνθήκες καθημερινές που διαβιώνουμε εμείς όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, οι οικογένειες των μαθητών μας, στο κτίριο που βρισκόμαστε από το 2008. Επανειλημμένα έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Έχετε έρθει κι εσείς στα κανάλια, μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι είμαστε ακόμα εκεί. Θα το επαναλάβω. Μακάρι αυτοί που πρέπει να ακούν να έχουν ευήκο αότα ή ανοιχτά αυτιά αυτή την ώρα, να το πω διαφορετικά, να καταγράφουν αυτές τις ανάγκες
και όταν πάνε να κάνουν το επόμενο βήμα, να έχουν κατά νου πριν εξαγγείλουν ό,τι εξαγγείλουν, ότι είναι άλλο οι λέξεις, είναι άλλο η θεωρία, είναι άλλο η πράξη, και ότι πρέπει να σκύψουν σε αυτές τις συνθήκες που κάνουν μάθημα τα παιδιά, όλα τα παιδιά που βρίσκονται εδώ σήμερα, η Χαρά, ο Αντώνης, που στο πρόσωπό τους βλέπω όλα τα παιδιά που βρίσκονται απ' έξω και μας κοιτούν από τα παράθυρα, μακάρι να σκύψουν στα πραγματικά προβλήματα και μακάρι όχι να φτιάξουν τα προβλήματα, αλλά τώρα να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν με εκείνη την αξιοπρέπεια που διαθέτετε όλοι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα να σας πω ότι για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να έχεις να είσαι ανώτερος άνθρωπος, να είσαι μέσα πολύ αγάπη στην ψυχή σου, όπως και εσείς αυτό που κάνετε, και η κυρία Μπιτζηλαίου και εσείς η εκφωνήτρια, η κυρία Δασκαλάκη, γιατί τα καλά λόγια ανήκουν σε εσάς, όχι σε εμάς. Γιατί ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, για τις ανθρώπους χαμηλούς χάρες δεν κατοικούσει, πάντα στις μεγαλύτερους γυρεύουν συναμπούσι, γράφει. Μάλιστα. Ο Βιτσέντζος Κορνάρος στον Ερωτόκριτο. Μία κουβέντα από τη διευθυντρία, γιατί πρέπει να κλείσω. Ο χρόνος μου δυστυχώς τελειώνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Μεγάλη τιμή και χαρά μας. Απλά εύχομαι να μας ακούσουν όλοι και να μας ακούσει και η έξω κοινωνία, ότι δεν θέλουμε να δρούμε εκ των υστέρων, θέλουμε να δρούμε εκ των προτέρων. Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλα θύματα. Θέλουμε απλά άξιες συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης που είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων αυτής της γης. Μας θυμήσατε με την εδώ παρουσία σας και με τα λόγια σας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος, Χαρά και Αντώνη. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.